Κάναμε μια καλή αρχή. Πιστεύω ότι σήκωνε και πολύ κριτική και λόγω για του σκορ. Ήρθαμε εδώ προετοιμασμένοι, αν και ήμασταν πολύ λίγο καιρό μαζί και οι ξένοι και όλοι οι καλαθοσφαιριστές. Αργήσαμε λίγο να βρεθούμε για την προετοιμασία μας. Αυτό όμως δεν αποτελεί καμία δικαιολογία για τη σημερινή μας εμφάνιση. Θέλουμε να απολογηθούμε στον κόσμο μας για αυτό το κακό αποτέλεσμα. Το ξεχνάμε, το αφήνουμε στο παρελθόν και αφοσιωνόμαστε τώρα, έχουμε ρεπό στο επόμενο παιχνίδι, να κάτσουμε να σκεφτούμε τα λάθη που κάναμε, να διορθώσουμε κάποια πράγματα για να ετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με τον Κεραυνό στην τρίτη αγωνιστική. Τουλάχιστον όμως θέλω να αφαιρθώ στα μικρά παιδιά σήμερα που μπήκαν μέσα και έπαιξαν σαν άντρες. Αν είχαμε ένα όφελος από το σημερινό παιχνίδι ήταν αυτά τα παιδιά, και να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά και χαμηλά το κεφάλι και είμαι σίγουρος ότι θα ανταμυφθούν. Θέλω να συγχαρώ για την Ομοσπονδία για τον κανονισμό φέτος με τον Κύπριο στην Πεντάδα. Είναι κάτι που θα βοηθήσει άμεσα το κομμάτι της εθνικής ομάδας, που είναι και το μεγάλο στοίχημα για εμάς τους Κύπρους καλαθοσφαιριστές. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλους, σε όλες τις ομάδες, τους καλαθοσφαιριστές, τους προπονητές, τους παράγοντες, καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες. Να έχουμε μια πολύ πιο ποιοτική και επιτυχημένη χρονιά ως κυπριακό μπάσκετ τη σεζόν που ξεκινήσαμε αυτόν τον Σαββατοκυριακό, και πάνω απ' όλα υγεία σε όλους, ειδικά τους καλαθοσφαιριστές. Τώρα για το σημερινό το παιχνίδι, το παιχνίδι δεν ήταν τόσο εύκολο όσο έδειχνε. Θεωρώ ότι εμείς το κάναμε εύκολο με την απόδοση μας. Παρόλο που δεν είχαμε σαφήν εικόνα τι εστί Απολλώνας, λόγω του ότι δεν είχαμε εικόνα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε το σκάουτινγκ μας, δεν είχαμε κάποιο παιχνίδι από τα φιλικά του Απολλώνα. Το μόνο που είχαμε ήταν κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιχτών. Όμως ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά για τέτοιου είδους παιχνίδι, με τις δυσκολίες σε εισαγωγικά που είχε μια πρεμιέρα, που η πρεμιέρα συνήθως κρύβει παγίδες, και πόσο μάλλον με ομάδες που δεν ξέρεις τι θα πει μπροστά σου, όπως ήταν ο Απολλώνας σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι το παιχνίδι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Εμείς το κάναμε εύκολο με την απόδοση μας. Είχαμε πάρα πολύ ενέργεια και αμυντικά και ειδικά επιθετικά. Είχαμε πολύ σωστές επιλογές. Και νομίζω η διαφορά που τελείωσε το παιχνίδι αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τη σημερινή διαφορά που είχα στην απόδοση του σε δύο ομάδες. Θα ήθελα να ευχηθώ στον Απόλλωνα κάθε επιτυχία στα επόμενα παιχνίδια, και από εκεί και πέρα, εντάξει, για μας τελείωσε το σημερινό παιχνίδι, βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Το επόμενο μας φέρνει σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, ουσιαστικά από τη στιγμή που ο Κεραυνός είναι προαθλήτρια, πέρσι προαθλήτρια, ουσιαστικά είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε να δώσουμε τον πρώτο γύρο. Θα προετοιμαστούμε, έχουμε μέρες να προετοιμαστούμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα απολύτως από αυτό το παιχνίδι. Αν κερδίσουμε όμως, έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα και θα προετοιμαστούμε για αυτό το λόγο.